Και τώρα, όπως είχαμε υποσχεθεί, περνάμε στο επόμενο μέρος της εκπομπής που τόσο περιμέναμε όλοι, το έχουμε ξανακάνει. Είναι μια ιστορική συζήτηση επί της ουσίας, που μπορεί όμως να έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με το σήμερα. Έχουμε κοντά μας δύο καλεσμένους. Ο πρώτος τώρα μπαίνει στο στούντιο, αλλά μπορούμε να παρουσιάσουμε την πρώτη. Η κυρία Πόλη Σαδινίδου. Πινελόπη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Αρχιτέκτονας και ενεργό μέλος της νεολαίας Λαμπράκη την εποχή της αποστασίας, δηλαδή πριν από πόσα χρόνια, 63? Το 65, μας φέρνει. Ναι, 57. Πολύ. 57. Λοιπόν, τι ήταν αυτό που σας έβγαζε στους δρόμους? Ό,τι έβγαζε τον κάθε Έλληνα, ο οποίος ξεκινούσε από τις συνοικίες για να φτάσει στο Σύνταγμα, να υπερασπιστεί το Σύνταγμά του. Από ποια περιοχή ξεκινάγατε εσείς? Εγώ από την Νίκαια, όπου και μεγάλωσα. Και ήσασταν οργανωμένοι τότε στην νεολαία Λαμπράκη. Ήμουνα, ναι, στην νεολαία Λαμπράκη, γιατί ήταν και η πρώτη χρονιά που ήμουν φοιτήτρια στο Πολυτεχνείο. Αυτή η σύγκρουση Βασιλιά και Γεωργίου Παπανδρέου δεν αφορούσε το δικό σας κόμμα, δεν αφορούσε την ΕΔΑ. Αλίμον. Γιατί όμως ήταν τόσο πολύ έντονη η συμμετοχή της νεολαίας Λαμπράκη σε αυτά τα γεγονότα? Πρώτα απ' όλα υπήρχε μια σειρά γεγονότων πολιτικών στη χώρα, πολύ σημαντικών. Τι να ξεκινήσουμε από το 61. Τις εκλογές διασκενοφίας, τα δέντρα που ψηφίσανε. Και τα δέντρα με την ΕΡΕ. Να πάμε, οι Λαμπράκηδες παίξανε πολύ ρόλο, φυσικά και δημιουργήθηκαν και με την νεολαία της ΕΔΑ που συμπτύθηκαν μετά τη δολοφονία, την πολιτική δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο ξεσήκωσε όλο τον κόσμο. Εγώ τότε πήγαινα στο φροντιστήριο για εισαγωγικές και μέσα στο φροντιστήριο γινότανε ο καυγάς ανάμεσα στους αριστερούς και τους κεντρώους τότε. Γιατί μιλάμε κεντρώοι για παιδιά, έτσι μιλάμε. Ναι, ήμασταν 19 χρονών, ας πούμε. Πολιτικές συζητήσεις, πολύ έντονες, πάνω στα θρανία κτλ. Και ενώ υπάρχει ακόμα και αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ κεντρώων νεολαίων και αριστερών νεολαίων, όταν γίνεται η αποστασία τον Ιούλιο του 65, γιατί είσαστε μαζί όλοι στους δρόμους? Τι είναι αυτό που σας ενώνει? Καταρχήν, οι κεντρώοι θα έπρεπε να είναι, τουλάχιστον αυτοί που θα έπρεπε να υπερασπιστούν την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου, που ήταν ο κυβερνήτης της χώρας. Με 52%. Τον οποίο, ναι. 52,7. Οι αριστεροί υπερασπιζόντουσαν μια νόμιμη κυβέρνηση, υπερασπιζόντουσαν το σύνταγμά τους. Διότι πίσω από τα Ιουλιανά, τα λεγόμενα, ένας ήταν ο πρωταγωνιστής. Ποιος? Όχι θετικός φυσικά, ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης ήταν ο άνθρωπος που ξεκίνησε την αποστασία. Αυτό το λέτε... Ο Μητσοτάκης προφανώς σε συνεργασία με το Παλάτι. Αυτό το λέτε με την αποτίμηση δεκαετιών μετά, ήτανε και... Όχι, ήτανε... μα ο κόσμος και τότε μίλαγε. Το Μητσοτάκη κάθαρμα ήταν κυρίαρχο δηλαδή. Η αντίληψη του κόσμου ότι ο Μητσοτάκης είναι ο βασικός αντίπαλος και το Παλάτι. Ο κόσμος ήταν εναντίον φυσικά. Και υπήρξε και μέσα στα Ιούλια, να μην το ξεχνάμε, όπως και σε κάθε εξέγερση ας πούμε του κόσμου, άλλος ένας θάνατος. Ενώ οι υπουργοί γίνονταν άλλοι. Έτσι, ο Στεφανόπουλος, ο Τσιριμόγος, ναι. Όλοι έλεγαν ότι ο Μητσοτάκης θα κάνει 7. Μα γιατί ο Μητσοτάκης ήταν πάντα πίσω από τις κουρτίνες. Και γιατί είναι ήταν ο άνθρωπος του παρασκηνίου, ο τρόπος, δηλαδή. Ο τρόπος και, του. Και αυτό είχε γίνει κοινή αντίληψη στον κόσμο. Ο κόσμος τότε διάβαζε εφημερίδες, τις διάβαζε, συζητούσε. Και όταν λέμε ο κόσμος, ο καθημερινός κόσμος, ο κόσμος της δουλειάς. Δεν μιλάμε για επιστήμονες. Εγώ έμενα σε μια γειτονιά τελείως λαϊκή, ας πούμε, που ήταν όλοι άνθρωποι, εργάτες. Μια εργατούπολη ήταν τότε η Νίκαια. Η εφημερίδα ήταν καθημερινή στα σπίτια. Λοιπόν, η όποια εφημερίδα. Θα πρέπει την κυρία Σαδινίδρου για πολύ λίγο να την αφήσουμε, για πολύ λίγο για να βάλουμε τον Δημήτρη Παπανικολόπουλο στη συζήτηση. Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Μπορείτε να μιλάτε ελεύθερα τώρα που είμαστε και οι δύο, και οι δυο σας και εμείς οι τρεις και οι πέντε λοιπόν παρόντες. Όποτε θέλετε διακόπτετε και αναφέρετε ό,τι θέλετε.
Σπύρο Σύμμα. Ναι. Λέω ότι ανεξάρτητα ποιος ήταν τότε αριστερός και αν ήταν με την αριστερά ή όχι κτλ., υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι υπήρχε η ελπίδα, εν πάση περιπτώσει, ότι πάμε προς ένα εκδημοκρατισμό. Και η ανατροπή αυτής της κυβέρνησης του Γεωργίου Παπανδρέου ήταν η ανακοπή αυτής της ελπίδας. Αυτό ήταν το αίσθημα το μεγάλο. Εκτός από αυτό που λέτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να θυμηθούμε ότι η αριστερά, δηλαδή με την ΕΔΑ, το κόμμα της, είχε δώσει περιοχές ολόκληρες στην Πελοπόννησο. Έτσι είναι. Είχε αποσυρθεί, είχε αποσύρει δηλαδή τους υποψηφίους. Για να βγει το Δημοκρατικό Κόμμα ενάντια στην ερεύνηση, κάτι δεξιά. Που ήταν πάντα απέναντι. Και γι' αυτό έφτασε και πάνω από 52%. 16 χρόνια μετά τον εμφύλιο, υπήρχε το ενδεχόμενο να υπάρξει δημοκρατική κυβέρνηση στη χώρα, μάλλον μη δεξιά κυβέρνηση στη χώρα. Και αυτό πανικόβαλε όλο το σύστημα. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά ο Δημήτρης θα μας βάλει ως ο πιο αρμόδιος το πλαίσιο το ιστορικό να το τακτοποιήσει για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Δημήτρη, πώς ξεκινάνε όλα, το 58 ας πούμε ότι ξεκινάνε όλα. Όχι, δεν το λέγαμε. Ο αείμνηστος ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος είχε περιγράψει το καθεστώς ως καχεκτική δημοκρατία. Η δημοκρατία που προέκυψε μετά τον εμφύλιο ήταν προβληματική από όλες τις απόψεις, την άποψη των ελευθεριών των δικαιωμάτων κτλ. Με αποτέλεσμα οι δημοκρατικές δυνάμεις να προσπαθούν σε όλες τις περιπτώσεις να σπάσουν κάπως την τρομοκρατία της μετεμφυλιακής δεξιάς. Το προσπαθήσανε στις εκλογές του 1956, αλλά δεν τα καταφέρανε λόγω ενός κάλπου νοσευτικού νόμου. Το τριφασικό το λεγόμενο. Το τριφασικό, πολύ σωστά. Το ψηφιακό σύστημα. Το 1958 στράφηκε ο κόσμος στην αριστερά και το αποτέλεσμα. Δεύτερη δύναμη. Πρώτη στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ακριβώς. Στους μεγαλύτερους δήμους. Και αυξήθηκε η τρομοκρατία, αυξήθηκε η καταστολή. Αυτή ήταν η απάντηση του μετεμφυλιακού κράτους σε όλες τις περιπτώσεις. Το 1961 έγιναν οι εκλογές της βίας και της νοθείας. Όμως, όσο μπαίνουμε στο 1960, ο κόσμος είχε αρχίσει να χάνει την υπομονή του με αυτή την καχεκτική δημοκρατία και ήθελε πλέον μια πραγματική δημοκρατία. Μιλάς για παράδειγμα για τους πολύ μαζικούς και βίαιους και τελικά διεκδικητικούς που πέτυχαν νίκες, αγώνες των οικοδόμων, για παράδειγμα, το 1960. Αυτή είναι η πρώτη. Έχεις πολύ δίκιο. Αυτή είναι η πρώτη από το 60 κιόλας που δίνουν το σύνθημα «Ξεφοβάται ο κόσμος». Και σιγά σιγά μπαίνουν και άλλοι εργαζόμενοι, μπαίνουν οι φοιτητές φυσικά και εδώ πρέπει να σταθούμε σε ένα πολύ σημαντικό σημείο. Ήταν ο κόσμος που βγήκε πρώτος και υποχρέωσε τον Γεώργιο Παπανδρέου να κηρύξει τον ανένδοτο. Η κυρία Σαββίνιδου δηλαδή, μαζί με άλλους. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό πότε ξεκίνησε? Πάμε πλέον στον Ιούλιο ως μήνα ή λίγο πριν? Όχι, όχι. Οι εκλογές της βίας και της νοθείας ήταν το φθινόπωρο του 1961. Ο γέρος της Δημοκρατίας δίσταζε να κηρύξει τον ανένδοτο. Τον Κυρίτη όμως. Τον Κυρίτη, γιατί βγήκαν οι δικηγόροι που αποδείξανε με στοιχεία ότι έγινε βία και νοθεία σε όλη την επικράτεια. Να αναφέρουμε για λόγους ιστορικούς ότι από τους δημοσιογράφους που είχαν παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποκάλυψη όλης αυτής της υπόθεσης ήταν και ο Γιώργος Κουρής, εξαιτίας του μαγαζιού που βρισκόμαστε, του τηλεοπτικού σταθμού. Οφείλουμε να το πούμε. Προχωράς. Και στη συνέχεια βγήκαν οι νέοι, οι νεολαίοι αριστεροί και οι νεολαίοι του κέντρου, οι φοιτητές. Και εφόσον βγήκε στο δρόμο ο αγώνας, αναγκάστηκε και ο Γεώργιος Παπανδρέου να τον βγάλει τον ανένδοτο και αυτός στο δρόμο. Μεγάλες διαδηλώσεις στη συνέχεια, μεγάλες συγκεντρώσεις και το πράγμα παίρνει σιγά σιγά το δρόμο του. Συγκρούσεις με το καραμαλικό καθεστώς, μέχρι που φτάνουμε το 1963 με τη δολοφονία του Λαμπράκη, όπου εκεί ξεχύλισε πραγματικά το ποτήρι και η εξελίξη μετά ήταν ραγδαίες, παρετήθηκε ο Καραμαλής και άνοιξε ο δρόμος για την Ένωση Κέντρου για τις πιο τίμιες εκλογές που είχαν γίνει μέχρι τότε στη μετεμφυλιακή περίοδο. Πάνω από 52%. Με τη δεύτερη φλογή. Για αναμέτρηση πάνω από 52%. Δεν μπόρεσε με τις πρώτες να σχηματίσει κυβέρνηση, γινόταν. Ωστόσο όμως έδωσε δείγματα γραφής στον κόσμο και έτσι ο κόσμος του χάρισε μεγαλύτερο ποσοστό και η αριστερά του έδωσε την εμπιστοσύνη που χρειαζόταν. Όπως είπε η κυρία Σαββίνιδου, αποσύροντας τους υποψηφίους από περιοχές όπως την Πελοπόννησο. Ακριβώς, σε πολλές περιοχές έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να βγει μια πραγματικά δημοκρατική κυβέρνηση που έφερε αλλαγές και στο πολιτικό σκέλος και στο οικονομικό, γιατί έδωσε πολλές παροχές κτλ. Φτάνουμε λοιπόν το καλοκαίρι του 1965. Γιατί προκύπτει η σύγκρουση, με ποια αφορμή μάλλον, γιατί το περιγράφεις ήταν η σύγκρουση ενός καθεστώτος με ένα ορμητικό ποτάμι λαϊκό και με πολιτικούς εκφραστές, το οποίο ήθελε δημοκρατία. Πώς κορυφώνεται η σύγκρουση το καλοκαίρι του 1965?
το πλέγμα εξουσίας που λέγανε τότε, το παλάτι, ο στρατός, οι Αμερικάνοι και η δεξιά, δεν είχαν κάποιο πρόβλημα στο να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση, ένας δικοματισμός. Όμως αυτός ο δικοματισμός αποδείχθηκε πάρα πολύ δυναμικός και επικίνδυνος για την εξουσία τότε, με την έννοια ότι οι αριστεροί βρήκαν χώρο, το εργατικό κίνημα άρχισε να αναπτύσσεται, να διεκδικεί, η κυβέρνηση αυτή ήταν φιλολαϊκή και φαινόταν ότι σιγά σιγά μπορεί να ανατραπεί ο συσχετισμός που είχε προκύψει μετά το τέλος του εμφυλίου. Και σιγά σιγά τόσο οι Αμερικάνοι, όσο και ο στρατός, όσο και το παλάτι άρχισαν να σκέφτονται ότι θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε το Υπουργείο Άμυνας. Για τον εαυτό του, να το πάρει ο ίδιος. Για να μπορεί κάπως να ελέγξει το στρατό και γενικά το βαθύ κράτος της δεξιάς. Που το έλεγχε το παλάτι απευθείας μέχρι τότε. Ο στρατός, όπως ξέρουμε, όμως είχε και μια αυτονομία σχετική. Και, τον Ιδέα και άλλους τέτοιους. Γιώργος Παπαδόπουλος στη συνέχεια κτλ. Η απάντηση του παλατιού είναι ότι δεν το δίνουμε γιατί ο γιος σου έχει εμπλακεί, ενδεχομένως να εμπλέκεται στην υπόθεση Ασπίδα. Σωστά? Ναι, επισήμως ναι. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή έχεις δώσει πολύ χώρο στην αριστερά να αναπτυχθεί, και εδώ εμείς είμαστε αντικομμουνιστές. Δεν το επιτρέπουμε αυτό. Εδώ μπαίνει για δεύτερη φορά ο λαϊκός παράγοντας. Εδώ κολλάει να πω λοιπόν την νόμιζα πριν ότι σε αυτό αναφερόσουνα, η περίπτωση της κυρίας Αβυνίδου. Βγαίνει πρώτα ο κόσμος στους δρόμους και μετά αποφασίζει δυναμική στάση ο Γιώργος Παπανδρέου. Αξίζει να το πούμε και να το τονίσουμε αυτό, το ότι 15 μέρες πριν αποπεμφθεί ο γέρος της δημοκρατίας, ο κόσμος βρισκόταν στους δρόμους, διεκδικώντας πραγματική δημοκρατία. Στήριζε την κυβέρνηση. Όχι δικτατορία, έξω ιερέ, όχι στο παλάτι κτλ. Και ο Γιώργος Παπανδρέου τότε πήγε σε σύγκρουση με το παλάτι, γιατί είδε ότι μπορεί για άλλη μια φορά να στηριχθεί στον κόσμο. Και όχι μόνο αυτό, έκανε και 4 μέρες μετά την αποπομπή του να κατέβει στην Αθήνα. Ήθελε να είναι σίγουρος δηλαδή ότι ο κόσμος θα είναι και πολλής και θα τον στηρίζει και θα τον αποθεώσει. Η περιβόητη κάθοδος του Καστρί. Ακριβώς. Λοιπόν, κυρία Σαββίνη, τώρα η δική σας θεώρηση για όλα αυτά, όλη αυτή η διαδρομή. Ένας νέος άνθρωπος της εποχής, τι είναι αυτό που τον βγάζει δρόμους, η απειλή για τη δημοκρατία, ο φόβος του μετεμφυλιακού κράτους, ότι δεν θέλω να ζήσω όπως οι γονείς μου ως ηττημένος δημοκρατικός πολίτης, δεν θέλω οι Αμερικάνοι να κάνουν κουμάντο στη χώρα μου, τι από όλα αυτά, η φεδρότητα του παλατιού. Αρχικά πρέπει να πούμε η νιώτη του, να μην το ξεχνάμε αυτό. Το λέω πολύ σοβαρά και πολύ συνειδητά. Δεύτερο. Ήταν κυρίως νέοι δηλαδή οι άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους. Νομίζω ότι με ρωτήσατε τι κάνει ένα νέο άνθρωπο. Άρα ήταν και νέοι. Ήταν και νέοι κυρίως. Πολύ νέοι. Πάρα πολύ νέοι. Είμαστε 1965, δηλαδή οι άνθρωποι που έβγαιναν τότε είχαν γεννηθεί το 45, και λίγο 46, νωρίτερα. 44. Δεν είχατε ζήσει εμφύλιο. Προσωπικά. Έχει σημασία όμως. Έχουν την αίσθηση του εμφυλίου, είναι πολύ που κοντά. Πού μεγαλώνουμε, έχουν την αίσθηση. Τι ακούσματα έχουμε, και εμείς μπορεί να μην ζήσαμε τον εμφύλιο, αλλά υποστήκαμε όλες τις συνέπειες του εμφυλίου. Mm-hmm. Ποιες ήταν αυτές? Κυνηγητά. Απαγόρευση διαβάσματος εφημερίδας δημόσιο χώρο. Την αυγή δηλαδή την οι νεότεροι. Διπλώνονται με την αιστεία. Εμείς σαν νεότεροι και πιο τολμηροί, ας το πούμε, γι' αυτό είπα νέοι, τη διαβάζαμε ανοιχτά. Αλλά τον μπάτσο τον είχαμε πάντα πίσω μας. Δηλαδή ήταν χρεωμένος ο κάθε αστιφύλακας της γειτονιάς, δεν ξέρω τι κτλ. Είχαμε μεγαλώσει μέσα σε αυτό το κλίμα. Είχαμε ανθρώπους που λείπανε ακόμα. Κοινωνικά φρονήματα. Που είχαν τα κοινωνικά φρονήματα για να βγάλεις άδεια οδηγού αυτοκινήτου. Για να μπορείς να δουλέψεις. Για να μπορείς να. Οτιδήποτε και να κάνεις. Στο δημόσιο δεν το συζητάμε, δεν μπορείς να πεις. Ο φάκελος, δηλαδή μπορούσε, ας πούμε, ένα συγγενής να πάει φαντάρος και επειδή ο μπάρμπας κάπου της οικογένειας να ήταν δηλωμένος κομμουνιστής. Ή στην Εθνική Αντίσταση. Τάγμα Σκαπανέων. Ακριβώς. Ή στην Εθνική Αντίσταση. Πολλά γινόντουσαν, δηλαδή πολλές απαγορεύσεις. Δεν ήταν
αυτό που λέμε, ότι δεν υπήρχε δημοκρατία. Εμφύλιος δεν τελείωσε το 49. Ακριβώς, όπως το λέτε. Λοιπόν, εμείς ζήσαμε τις συνέπειες του. Ήτανε πολλές. Και θελήσατε να τις ανατρέψετε κιόλας. Και αν και δεν είχατε ψηφίσει Γεώργιο Παπανδρέου, δεν είχα, εμείς αισθανθήκατε την ανάγκη να τον στηρίξετε εκείνες τις στιγμές. Μα στηρίζαμε, δεν στηρίζαμε το Γεώργιο Παπανδρέου. Τη στηρίζαμε τον πρωθυπουργό, τον εκλεγμένο νόμιμα πρωθυπουργό της χώρας. Δηλαδή το Σύνταγμα. Μην ξεχνάμε το 1-1-4 που έγινε σύνθημα για την νεολαία της εποχής μου, καθημερινό και ουσιαστικό. Και χάρη στην τακτική της ΕΔΑ φτιάχτηκε ένα μέτωπο το οποίο και τρόμαξε την ερέτη δεξιά και το παλάτι. Αυτό... Ένα άτυπο που, χωρίς συμφωνία κορυφής, αλλά επειδή ΕΔΑ κράτησε τη στάση που κράτησε και ακόμα και στο θέμα το εκλογικό, δημιουργήθηκε ένα μέτωπο τέτοιο, το οποίο είχε την έκφρασή του κάτω βέβαια, και αυτό τρόμαξε το παλάτι, την ΕΡΕ, τους Αμερικανούς. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτοί δεν τη θέλαν την ΕΔΑ, επειδή ξέρανε ότι είναι και η νόμιμη έκφραση του Κομμουνιστικού Κόμματος, ναι, 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 που ήταν παράνομο ακόμα, να τα λέμε και αυτά. Τι είναι αυτό που ενοποιεί το δημοκρατικό κόσμο της Ελλάδας σε διάφορες φάσεις, ακόμα και να έχει μεταξύ του αντιθέσεις? Εγώ δεν έχω ζήσει εκείνη την εποχή, αλλά θυμάμαι τη διαχωριστική γραμμή να τη νιώθω ως παιδάκι στη δολοφονία Τεμπονέρα. Θυμάμαι να τη νιώθω με το θρήσκευμα για την αναγραφή του σχέματος στις ταυτότητες, με την δολοφονία Γρηγορόπουλου. Τι ήταν αυτό που τότε σας ένωνε και κατεβαίνατε στους δρόμους? Αυτό δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Να το πω με μία απλή λέξη, η αδικία καταρχήν. Το άδικο, το ψέμα. Υπάρχει θέμα, δηλαδή υπήρχε τότε ένα έντονο πρόβλημα κοινωνικής δικαιοσύνης? Φυσικά. Φυσικά υπήρχε. Δηλαδή, όλος αυτός ο κόσμος που κατέβαινε, και πραγματικά ισχύει αυτό που λέω, ότι από τις γειτονιές της Αθήνας, που δεν ήταν και δεν είχε ο κόσμος τότε τα αυτοκίνητα που έχει σήμερα, ανέβαινε στο Σύνταγμα κάθε μέρα. Με τα πόδια. Πολλές φορές. Μα κάτι ίδιο γινότανε και με τις συναυλίες του Θεοδωράκη στο Λυκαβητό. Να κάνω μια ερώτηση λίγο διαφορετική. Και μετά παϊδάκια που λέει και ο Συρίγος. Όχι, δεν υπάρχουν παϊδάκια. Να μην πάμε ακόμα στο Συρίγο, αλλά το πετάει προειδοποιητικές βολές ο Κώστας. Εγώ θέλω να κάνω μια άλλη ερώτηση. Σφυρίζουν σφαίρες γύρω μας. Θέλω να κάνω μια λίγο πιο ειδική ερώτηση. Βλέπουμε φωτογραφίες εμείς νεότεροι από τότε. Είναι λίγες οι γυναίκες στους δρόμους. Είναι άντρες. Νέοι, αλλά άντρες. Ήταν έτσι τα πράγματα? Ήταν η βία που φόβιζε τις γυναίκες ή ήταν ακόμα πίσω η ελληνική κοινωνία? Δεν νομίζω ότι εγώ δεν το αισθάνθηκα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω. Οι φωτογραφίες. Απλά όταν οι συγκρούσεις ήταν τόσο έντονες, πιθανόν κάποιες γυναίκες που ήταν μεγαλύτερες και είχαν οικογένειες και τα λοιπά, να μην κατέβαιναν. Αλλά οι άντρες ήταν πάρα πολύ οικοδόμοι όλοι αυτοί που είχαν τη δύναμη να κάνουν, ας το πούμε, και την να δημιουργούν την ένταση, ναι. Δημήτρη, αυτή η αντιπαράθεση οδηγεί και σε νεκρό. Το Σωτήρη Πέτουκλα. Υπήρχαν πάρα πολλές διαδηλώσεις στη διάρκεια των Ιουλιανών που είχαν πάρα πολλούς συλληφθέντες, πάρα πολλούς τραυματίες και θα μπορούσαν να έχουν και περισσότερους από έναν νεκρό. Αυτή ήταν η στρατηγική της αστυνομίας και των κυβερνήσεων, να καταστήλουν και να φοβήσουν. Όμως, όπως έλεγε ο δεύτερος πρωθυπουργός που έπεσε, ο Τσιριμόκος, όταν ο λαός είναι ξεκινημένος, δεν τον σταματάς ούτε με δικτατορίες. Γιατί ο κόσμος ήταν πολλής, ο κόσμος ήταν ενωμένος, όπως είπαμε μέχρι τώρα, και οι αριστεροί και οι κεντρώοι ήταν αξεδιάλυτα σε όλες τις διαδηλώσεις και τις συγκεντρώσεις, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα να η καταστολή να δημιουργεί αυτό που λέμε «δεν με φοβίζεις, με εξοργίζεις». Τι είναι αυτό που κάνει το Κωνσταντίνο Μητσοτάκη να γίνει αποστάτηση, να φύγει από το κέντρο και να ουσιαστικά να συμμαχίσει με τη δεξιά? Είναι ο προσωπικός του ανταγωνισμός με τον Ανδρέα Παπανδρέου που βλέπει να τον απειλεί στην πρωτοκαθεδρία των διαδόχων του Γιώργου Παπανδρέου, ή
κάποιος έμφυτος συντηρητισμός που αντιδρά σε αυτό το κύμα που περιγράφεις και εσύ και η κυρία Σαββίνιδου? Είναι περισσότερο η προσωπική του φιλοδοξία. Ακριβώς. Η οποία πληγώθηκε όταν, εφόσον θεωρούνταν ο φυσικός διάδοχος του Γεώργιου Παπανδρέου, ήρθε ο Ανδρέας από το εξωτερικό, από την Αμερική, και πλέον καθίστατο σαφές, ας πούμε, ότι αυτός θα είναι ο διάδοχος. Οπότε πληγώθηκαν οι προσωπικές του φιλοδοξίες. Αλλά και σαν πολιτικό, σαν πολιτική διαδρομή, εκείνο που έκανε πάντα ήταν να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει διάφορες πολιτικές ευκαιρίες και διάφορα πολιτικά περιθώρια προκειμένου να προωθήσει, ας πούμε, την υπόθεση όπως αυτός την αντιλαμβανόταν. Δηλαδή είναι και τα δύο. Δεν χρειάζεται να τον αδικούμε, αλλά η ευθύνη του στην αποστασία είναι τεράστια και δικαίως ο λαός τότε τον έλεγε αποστάτη και δικαίως και αυτός αφιέρωσε όλη τη ζωή για να πείσει στον ελληνικό λαό ότι δεν είναι αποστάτης. Επί Ματέω. Θέλω να βάλω και μια άλλη παράμετρο, γιατί υπάρχει ένα ακόμα σκοτεινό θέμα εδώ, τα λεφτά. Ναι. Υπάρχουν λεφτά, έχουν πέσει πολλά λεφτά. Ο κύριος Κανελόπουλος έχει μιλήσει ο ίδιος, ναι, και έχει πει. Θέλω να πω ότι και ο Σπύρος Λιναρδάτος, που έχει γράψει από τον εμφύλιο στη Χούντα ένα δημοσιογραφικό ιστορικό έργο, πολύ σημαντικό. Ιστορικό. Αλλά και ο διευθυντής μου για πολλά χρόνια στο Ποντίκι και ο ιδρυτής του Ποντίκι, ο Κώστας Παπαγιάννου, καλή του ώρα, αείμνηστος, έχει γράψει πολλά. Εμείς οι μικρότεροι τον κοροϊδεύαμε ότι κάθε 15 Ιουλίου ξέχασε να γράψει για τα Ιουλιανά κάτι για τον Μητσοτάκη. Ναι, ναι, το κοροϊδεύαμε, αλλά είχε τα βιώματα, είχε ζήσει και δημοσιογραφικά, αν και μικρός τότε, όλη αυτή την ιστορία. Και ναι, υπήρχαν και τα λεφτά. Υπήρχαν πολλά λεφτά που πέσανε, πολλές βαλίτσες που κουνήθηκαν για τότε. Το διάβαζα χθες το βράδυ, εγώ, να είμαι ειλικρινής, δεν το ήξερα, ότι ο κύριος Κανελόπουλος, δεν θυμάμαι το μικρό, ναι, του, ναι, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Σωστά. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, νομίζω σε. Ο πρωθυπουργός όταν έγινε Χούντα. Όταν κουβέντιαζε με τον Καραμαλή, είχε στείλει μια επιστολή στον Καραμαλή που έλεγε ότι υπήρχαν χρηματισμοί. Άλλες, τέλος πάντων, προσωπικά τα χρήματα. Και άλλοι ευτελείς λόγοι. Δεν μπορώ να φανταστώ πιο ευτελές από το χρήμα για να γύρουμε τα κινήσεις. Εντάξει, βουλευτών από τη μία μεριά. Φιλοδοξίες προσωπικές, υποσχέσεις, ψευτορουσφέτια, η μεγαλύτερα ή μικρότερα, ότι θα σε κάνω, θα σε δείξω, θα πας από εδώ, από εκεί. Και μετακινήθηκαν άνθρωποι και ρίξανε μια μεγάλη κυβέρνηση, δηλαδή ισχυρή κυβέρνηση, νόμιμα εκλεγμένη, που προσέφερε όλη αυτή την ελπίδα πλέον για τον εκδημοκρατισμό, την ανέτρεψαν για προσωπικά ωφέλη ή για δεσμεύσεις ή δεν ξέρω γιατί. Και σωστά φωνάζανε Μητσοτάκη κάθαρμα ή όλα αυτά τα καθάρματα, οι αποστάτες, η κυβέρνηση των αποστατών. Ήταν μεγάλο θέμα. Δεν ήταν ιδεολογικό απλό ότι έφυγες από ένα κόμμα και πήγες σε άλλο κόμμα που το ζούμε σήμερα. Και είναι εντάξει, ωραία, είσαι δεξιός, κεντροδεξιός, πας στην αριστερά ή από την αριστερά στην δεξιά. Τότε ήταν η ζωή σου, η κυρία Σαββίνιδου. Μα και δεν έφευγε μόνος του. Ναι. Κάτι θες να πεις? Ήθελα να πω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι ο κόσμος τότε τους κυνήγαγε τους υποψήφιους αποστάτες για να τους αποτρέψει. Όπου πηγαίνανε στις εκλογές στις περιφέρειες, τους περιφρουρούσανε, ενώ έχουν καταγραφεί και περιστατικά που τους κυνηγούσαν συγγενείς πρώτου βαθμού για να μην προδώσουν. Από χωρίους χωρίων, όπως λέγανε μετά για τον βασιλιά. Ή ότι τους ορκίσανε αξίριστους και με καθημερινά ρούχα τσακατσάκα για να μην τους φύγουν κάποιους. Γιατί είπατε ακριβώς προηγουμένως στην αναφορά για το Μητσοτάκη του Δημήτρη, κυρία Σαββίνιδου, ότι ήταν ο ανταγωνισμός με τον Ανδρέα και όχι ένα συντηρητισμός έφυτος? Όχι, γιατί πιστεύω ότι η οικογένεια αυτή, για να μην είμαστε και μόνο με το παρελθόν, νομίζω το μόνο που σκέφτονται, το βασικότερο, είναι ξεκινάνε από τις προσωπικές φιλοδοξίες, οι οποίες είναι και έχουν ένα ευρύ, ας πούμε, κύκλο. Πώς αισθανθήκατε που ο κύριος Συρίγος χθες έβγαλε αυτό το λόγο στη Βουλή για το Πολυτεχνείο και για τους μύθους του Πολυτεχνείου και για τους ανθρώπους? Για τη Χούντα, ναι. Να πούμε ότι η κυρία Σαββίνιδου έχει υπάρξει αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης στη Χούντα και έχει φασανιστεί και φυλακιστεί. Να το θέσω αλλιώς. Είπε ότι δεν υπήρχαν μαζικοί αγώνες. Εσείς όταν ακούγατε τη φυλακή για μαζικούς αγώνες, παίρνατε κουράγιο ή τους θεωρήσατε αδιάφορους όπως εμείς ο κύριος Συρίγος τώρα? Παίρναμε στη φυλακή κουράγιο εμείς που ήμασταν εκεί μεταξύ μας. Από εκεί παίρναμε κουράγιο. Πού να τις ακούσουμε.
Από πού να τα ακούω. Δεν μάθατε ποτέ γιατί τον κόσμο πήγε στην κηδεία του Γεώργιου Παπανδρέου, πώς, στην κηδεία του Σεφέρη. Πώς. Πάντως, για όσα είπε ο Συρίγος, έχω να πω το εξής. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν, πολιτικοί ή όποιοι άλλοι τέλος πάντων, τη λέξη ήρωας ή ηρωισμός, νομίζω ότι το κάνουν γιατί αμφισβητούν τα πραγματικά γεγονότα. Τι εννοείτε? Τι εννοώ? Δεν είσαι με ένα παράδειγμα έχω να σου πω το εξής. Συγγνώμη για τον ελληνικό. Στην ασφάλεια, όσοι περάσανε στην ασφάλεια και υπέστησαν τις διάφορες, τη βία με διάφορους τρόπους, αυτό που σου έλεγε πάντα ο ασφαλίτης ήταν: γιατί δεν μιλάς, θέλεις να γίνεις ήρωας? Εγώ αυτά τα πράγματα τα συνδέω. Ο κύριος Συρίγος, σαν υφυπουργός παιδείας, θα έπρεπε, ανεξάρτητα από το αν ήταν στο Πολυτεχνείο ή δεν ήταν, ή σπούδαζε στο εξωτερικό ή δεν ξέρω τι, θα έπρεπε σαν υπουργός παιδείας να γνωρίζει πολύ καλά και την έκθεση του Λεωνίδα του Καλυβρετάκη και την προσπάθεια του Τσεβά, του εισαγγελέα, όσον αφορά τα θύματα του Πολυτεχνείου. Τι υπουργός, τι υφυπουργός παιδείας είναι αυτός που βγαίνει και λέει αυτά τα πράγματα? Δηλαδή, μετά τη μεταπολίτευση, υπήρξε σχολείο που να μην γιόρταζε την επέτειο του Πολυτεχνείου? Υπήρξε γυμνάσιο, τάξη γυμνασίου που να μην το γιόρτασε αυτό το πράγμα? Τι θα πει μυθολογία? Για ποιο λόγο το λένε? Και για ποιο λόγο κάνουνε, δημιουργούν και την αστυνομία στα πανεπιστήμια? Για τη μυθολογία, για το μύθο? Όχι, φυσικά, για την καταστολή. Γιατί φτιάχνουν την αστυνομία στα πανεπιστήμια? Φοβούνται ακόμα δηλαδή το μύθο εντός εγωγικών? Πάντα φοβούνται. Αλλά αυτό το φόβο το βγάζουν με διάφορους τρόπους, ας πούμε, στην κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να περπατάς, ας πούμε, μέσα στο κέντρο της Αθήνας και να έχεις τα μάτα, ας πούμε, δίπλα στο δρόμο σου κάθε μέρα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Επειδή υπάρχει αυτός ο φόβος. Λοιπόν, κάποια στιγμή θα πρέπει να την ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Όχι, είπε μεγάλη κουβέντα τώρα και είναι και βαριά κουβέντα. Θέλουν να μας κάνουν να μεγαλώσουμε με φόβο. Αυτό είναι καθεστώς. Έτσι είναι. Και όλα αυτά τα σύμβολα, όλη αυτή η παρακαταθήκη και από την εθνική αντίσταση και από την ένταση στη Χούντα, δεν τη θέλουν. Να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν τη θέλεις. Δεν την αγάπησα ποτέ. Είναι και αυτό. Αλλά στη Νέα Σμύρνη τι ήταν? Τα παιδιά να φοβούνται. Θα τα χτυπάει ο αστυνομικός άμα θέλει να τα χτυπήσει. Αυτό. Φόβο παντού. Να περάσουμε το φόβο στον κόσμο. Να μεγαλώσουμε και να ζήσουμε σε κλίμα φόβου. Και να αλλάξουν και, για να αλλάξει και αντίληψη την ιστορία. Δημήτρη, θες να πεις κάτι? Ναι, θα ήθελα να πω κάτι. Γενικά, με τις εθνικές επετείους η δεξιά έχει πάντα πρόβλημα, γιατί αποδεικνύουν ότι ο λαός είναι κυρίαρχος και θα έπρεπε να είναι κυρίαρχος, το έχει και το Σύνταγμα βέβαια αυτό, και ότι εμπνέονται συνεχώς νέες γενιές ώστε να αντιστέκονται στην αυθαίρετη εξουσία. Το πρόβλημα της δεξιάς είναι ότι συνήθως είναι κυβέρνηση ή τέλος πάντων ως μέρος, ας πούμε, γενικά του εξουσιαστικού μηχανισμού πάντα υπάρχει εκεί πέρα και προείσταται εθνικών εορτών. Δηλαδή, φανταστείτε αντίφαση. Αυτή είναι στην εξουσία, αλλά εμείς έχουμε καθιερωμένες τρεις εορτές, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου και 17 Νοέμβρη, όπου τι μαθαίνουν τα παιδιά, διαδοχικές γενναίες, ότι έχεις δικαίωμα και υποχρέωση να αντιστέκεσαι στην αυθαίρετη εξουσία και ότι ο λαός με τους αγώνες του μπορεί να πετύχει μια καλύτερη ζωή. Αυτό το πράγμα έχουν αρχίσει να δυσανασχετούν και να θέλουν να το αποστεώσουν, και αν ήταν δυνατό να καταργήσουν και τις εθνικές εορτές και να περνάνε έτσι, θα το κάνανε. Και θέλω, επιστρέφοντας στο 60, να σας πω ότι στις εθνικές επετείους οι δημοκράτες και οι αριστεροί νέοι τι έκαναν?
ιδιοποιούνταν αυτές τις επετείους για να φωνάζουν συνθήματα για τη δημοκρατία. Μετέτρεπαν τυπικές συγκεντρώσεις σε μαχητικές διαδηλώσεις ενάντια στο καθεστώς. Λοιπόν, για να, τώρα έχουμε στην πολύ δυσάρεστη θέση να πρέπει να κλείσω την κουβέντα λόγω χρόνου. Θα επαναλάβουμε τέτοιες κουβέντες και με τους δύο παριστάμενους. Πότε τελειώνουν τα Ιουλιανά? Πριν κάνω την τελευταία ερώτηση, την κυρία Σαββίνη, θα μου επιτρέψεις. Τα Ιουλιανά, φυσικά, αλίμονο, τα Ιουλιανά δεν τελειώνουν τον Ιούλιο, δεν τελειώνουν τον Αύγουστο, τελειώνουν τον Σεπτέμβριο, αφού ο λαός έριξε μία κυβέρνηση, δεύτερη κυβέρνηση και δεν κατάφερε να ρίξει την τρίτη κυβέρνηση του Στεφανόπουλου Μητσοτάκη. Και αν έχω δύο δευτερόλεπτα, να πω ότι πριν ακριβώς γίνει η Χούντα, τον Απρίλιο του 1967, οι κινητοποίησεις αυξήθηκαν ραγδαία με αποτέλεσμα να μπορούμε να μιλάμε για μικρά Ιουλιανά, τα οποία φοβήθηκε το πλέγμα εξουσίας και αποφάσισε στο δίλημα που είχε θέσει ο λαός, ή δημοκρατία ή δικτατορία, να αποφασίσει δικτατορία. Κυρία Σαββίνιδου, έχω διπλή ερώτηση. Η μία ερώτηση είναι αν τότε ήσασταν σίγουροι ότι θα νικήσει η δημοκρατία στη χώρα, ήσασταν στα 19 σας. Νιώθατε το βάρος του εμφυλίου, του μετεμφυλιακού κράτους, βλέπατε μια γενιά, το ποτάμι πριν που περιγράψαμε ολόκληρο που θέλει δημοκρατία, νιώθατε ότι θα κερδίσει αυτό το ποτάμι. Και θα ήθελα να μου πείτε επίσης αν τώρα φοβάστε ότι μπορούμε να γυρίσουμε σε συνθήκες ήττας ενός λαού και επιστροφής σε καθεστωτική πραγματικότητα στη χώρα. Οι εποχές είναι πολύ διαφορετικές. Άρα και ο κόσμος. Αυτό που λέμε λαός είναι πολύ διαφορετικός. Και μόνο το γεγονός, ας βάλουμε τον παράγοντα της πληροφορίας με το διαδίκτυο και τα λοιπά, ανατρέπει όλη την εικόνα. Τότε, σαν νεολαία, προφανώς πίστευες, δηλαδή είχες μια αισιοδοξία γενικότερη. Αλλά δεν σε απασχολούσε τόσο, νομίζω, εγώ, η γνώμη μου είναι, τόσο τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά ότι εκεί τη στιγμή εσύ έπρεπε να είσαι εκεί. Μαζί με τους συντρόφους σου, μαζί με τους δικούς σου ανθρώπους. Έπρεπε να είσαι εκεί, παρόν, παρούσα, για να βάλεις και εσύ το λιθαράκι σου για το καλύτερο. Αυτό έτσι πολύ απλά. Σήμερα νομίζω ότι ο κόσμος είναι πιο καθισμένος. Παρόλο ότι έχει πολλές πληροφορίες, παρόλο ότι βλέπει τι γίνεται γύρω του, έχει και μία απόσταση. Δεν υπάρχει δηλαδή η ομάδα, δεν υπάρχει... Μπορεί να αλλάξει αυτό το επόμενο διάστημα? Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, έχουμε λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεί να αλλάξει το επόμενο διάστημα? Μεγάλη κουβέντα άνοιξε και θέσαμε. Δεν το ξέρω. Αυτό. Θα το δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Πινελόπη Σαββίνιδου, Δημήτρης Παπανικολόπουλος, ιστορικός και αυτόπτης μάρτυρας, πώς θα το πούμε στην ιστορία, και αυτόπτης μάρτυρας, αυτόπτης κοινωνικός μάρτυρας. Διαμορφωτής ιστορίας. Διαμορφωτής ιστορίας, σωστά. Το πιο σωστό είναι αυτό. Να πάρουν στην ιστορικά δρόμενα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι στο τέλος θα κερδίσουν οι καλοί και αυτή τη φορά. Ναι. Εμείς πάντα με τους καλούς είμαστε, άλλωστε. Στην ορθή πλευρά της ιστορίας που λέμε τώρα τελευταία. Λοιπόν, Κώστα Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο.